Για πρώτη φορά στο φετινό πρωτάθλημα τη Βόλη Λίγκη. Έκπληξη που ακούει στο όνομα Αϊκομοτινή γνώση είτε χωρί να κερδίσει σετ. Ο Παναθηναϊκός έπιασε ψηλά στάνταρ απόδοση και κατάφερε να κάμψει λιγότερο από μια μισή ώρα την αντίσταση των Κομοτινίων με 3-0 σετ. Συναντήσει που έκλεισε το πρόγραμμα τη πέμπτη αγωνιστική του γυμναστήριου του Πανελληνίου στη Κυψέλη. Με την νίκη αυτή, η πράσινη έφτασε στου 5 βαθμού στη βαθμολογία και προσπέρασε του κινητονόπαυρου που έμειναν στου 4, οι οποίοι οφείλουν να συνταχτούν και να μάθουν από το λάθη του συναντήσει αυτή εν ώψη των δύο κρίσιμων αγώνων με την Κηφισιά τη μεθεπόμενη Τετάρτη και τον Ηρακλή σε λιγότερο από 2 εβδομάδε στην Κομοτινή. Μεσολαβεί το πρώτο ρεπό τη ΣΑΕΚ την προσεχή αγωνιστική. Οι παίκτες του Ηλία Κρούζη αντιμετώπισαν σοβαρό πρόβλημα στην υποδοχή ενώ δεν λειτουργήσε ιδιαίτερα και το μπλοκ. Κατάφεραν να γίνουν ανταγωνιστικοί μόνο στο τρίτο σετ όταν και προηγήθηκαν με 18-16, αλλά δεν άντεξαν την πίεση και κάνοντας πολλά λάθη στην τελική προσπάθεια έφυγαν με κατεβασμένο το κεφάλι αλλά έχοντας διδαχτεί πολλά από αυτό τον αγώνα. Στο πρώτο σετ ο Παναθηναϊκός ήταν φανερό πως δεν ήθελε να επιβαρύνει επιθετικά του Ράπτη Ανδρεόπουλο που αναλώθηκαν περισσότερο στην παραγωγή υποδοχής. Οι Πανταλέων Γιορτάνοφ έπαιζαν χωρίς αντίπολο και έδωσαν προβάσιμα 12-8. Το σερβίς του Ανδρεόπουλου και αργότερα του Γιάκομψεν χάλασε την υποδοχή της Κομοτηνής που βγήκε εκτός ρυθμού. Η διαφορά εκτινάχθηκε στο 20-13 και με την επίθεση του Ράπτη και το σετ έκλεισε με επίθεση του Πελεκούδα και το λάθος του Μουράγκουα. Οι Ράπτες Ανδρεόπουλος με μπλοκ και επίθεση έδωσαν προβάδισμα 6-3 στο δεύτερο σετ. Ενώ με διαδοχικά λάθη της ΑΕΚ Κομοτηνής, ο Παναθηναϊκός έκανε σε ρή 4-0 για το 13. Η διαφορά του συν 7 διατηρήθηκε σε όλο το σετ και χωρίς αντίδραση από τους φιλοξενούμενους. Ο Παναθηναϊκός έκλεισε το σετ με το χαμένο σερβίς του Ρενάν. Στο τρίτο σετ, το σερβίς του Πελεκούδα ήταν η αφορμή για να οικοδομηθεί σε ρή 3-0 για το 9-6 του Παναθηναϊκού. Με δύο μπλοκ, Ρενάν, Δαλακούρα και μία επίθεση στο τελευταίο, η Κομοτηνή έκανε συνολικό σερί 4-0 και προσπέρασε 19. Με την επίθεση του Δαλακούρα και το λάθος του Ράπτη, η ΑΕΚ έφυγε 18-16 για μια επιθετική. Με τρεις πόντους του Πανταλέοντα, δύο μπλοκ και μία επίθεση και μία επίθεση από τον Ανδρεόπουλο, ο Παναθηναϊκός έκανε σερί 4-0 και πέρασε μπροστά με 20-18. Με το χαμένο σερβίς του Γιορτάνοφ, μείωσε η ΑΕΚ Κομοτηνή στο 22-21, αλλά ο Παναθηναϊκός ήταν αποφασισμένος να πάρει τον αγώνα και με δύο επιθέσεις Πελεκούδα και ένα λάθος του Δαλακούρα, τελείωσε το σετ 25-21. Η πόντη του Παναθηναϊκού προέρχεται από 5 άσους 40 επιθέσεις, 9 μπλοκ και 25 λάθη αντιπάλων και τις Κομοτηνής που ήρθαν από έναν άσο 26 επιθέσεις, 9 μπλοκ και 21 λάθη αντιπάλων. Διαιτές αναμέτρησαν οι Βασιλιάδης και ο Βρύτης Μιχάλης Κουτσούλας που χρειάστηκε σε μια περίπτωση να ελέγξει το τηλεοπτικό replay για να διορθώσει απόφαση του πρώτου διαιτή που αρχικά είχε δώσει άλλους σε σερβίς του Παναθηναϊκού αλλά αποδείχθηκε ότι ήταν άσος. Τα σετ 25-16, 25-19, 25-21. Οι συνθέσεις για τον Παναθηναϊκό Γιάκομψεν, Γιορτάνοφ, Ανδρεόπουλος, Πανταλέων, Ράπτης, Πελεκούδας, ενώ λίπερο έπαιξε ο Ζήσης. Για την ΑΕΚ Κομοτηνής, Δαλακούρας, Κώστας, Μπερτασόνη, Ρενάν, Δαλακούρας, Ανέστης, Μουράγκουα, Αρχοντούδης και Μπανιώτης. Λίπερο έπαιξαν αλλαγές οι Ανδρεάδης και Καβαρατζής.